θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα στους πολιτικούς μας, αμέσως μετά, αφού πρώτα κάνουμε κάτι το οποίο έχετε απαιτήσει να το κάνουμε και θα το κάνουμε επιτέλους. Τεστ. Πόσα είδη τεστ άραγε να ξεκαθαρίσουμε, να δούμε τι και γίνεται. Ποια είναι τα ενδεδειγμένα τεστ τα οποία θα πρέπει να κάνουμε. Ακούγονται τεστ από εδώ, τεστ από εκεί. Αξιόπιστα, αναξιόπιστα. Εμείς λοιπόν εδώ, χωρίς να έχουμε την πρόθεση να σπείρουμε τον πανικό, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, με αυξανόμενα τα κρούσματα, 416, ρεκόρ, 260 τόσο στην Αθήνα. Θα μιλήσουμε με έναν καθηγητή. Τον κύριο Νίκο Σπανάκη, αναπληρωτή καθηγητή μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικό Διευθυντή της Hellenic Health Air Group. Καλή σας ημέρα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Καλημέρα, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Παπαδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Τι ισχύει για τα τεστ? Πότε και ποιο τεστ χρειάζεται να κάνουμε? Τι, πόσα είδη υπάρχουν δηλαδή και ποια πρέπει να κάνουμε και πότε? Να τα ξεκαθαρίσουμε. Έχω ακούσει για παράδειγμα για το μοριακό. Τι είναι αυτό το μοριακό τεστ και πότε πρέπει να το κάνουμε? Είναι η αλήθεια ότι τα τελευταία, τις τελευταίες εβδομάδες, μήπως μήνες, με την έλευση του κορονοϊού και της πανδημίας, έχουμε κατακλειστεί από διάφορες εργαστηριακές μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να διαγνώσουμε τον ιό. Εν προκειμένου, μια και ρωτάτε για το μοριακό τεστ. Το μοριακό τεστ ήταν αυτό το οποίο ξεκίνησε πρώτο να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της λίμωξης και είναι αυτό που ακόμα και σήμερα προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση του ιού και ενδείκνυται σε περιπτώσεις ανίχνευσης του ιού σε ασυμπτωματικούς φορείς, τόσο δηλαδή σε ασυμπτωματικούς φορείς, όσο και σε ασθενείς. Είναι αξιόπιστο, δηλαδή είναι αξιόπιστο σε μεγάλο ποσοστό αυτό? Η ευαισθησία και η ειδικότητά του αγγίζει το 100%. Άρα λοιπόν το πιο αξιόπιστο είναι το μοριακό. Αυτό από πού παίρνετε το δείγμα? Εξακολουθεί και είναι το μοριακό. Μάλιστα, τεστ. Το δείγμα το με παίρνετε. Τις διαφορές βεβαίως που έχει από εργαστήριο σε εργαστήριο. Γιατί βεβαίως δεν εφαρμόζουν όλα τα εργαστήρια την εδώ είναι μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να εξετάσει ιδιαίτερα το Υπουργείο για την αξιοπιστία βεβαίως των εργαστηρίων. Εδώ βεβαίως είναι αυτό που μας παίρνουν από τη μύτη ή αυτό που μας παίρνουν από το φάριγγα το δείγμα? Εφαρμόζεται και σε δείγμα από τη μύτη και σε δείγμα από το φάριγγα. Πιο αποτελεσματικό. Θα έλεγα ότι το δείγμα από τη μύτη γενικά είναι λίγο καλύτερο, με την έννοια ότι δεν υπησέρχεται η λήψη, ο παράγοντας λήψης από τον λήπτη. Δηλαδή μπορούμε να το πάρουμε λίγο πιο εύκολα από τον ασθενή σε σχέση με το στοματοφαρυγγικό. Κάτι άλλο τώρα, κύριε καθηγητά. Κάτι άλλο. Μάλιστα. Εγώ θέλω να μάθω εάν έχω νοσήσει. Αν έχω πέρα θέλω χρόνο να μάθω εάν είναι, είμαι αρνητικός ή θετικός. Είναι ειδικό τεστ αυτό το οποίο γίνεται? Αυτό τώρα που λέτε, μιλάτε για τα τεστ, είναι τα λεγόμενα τεστ αντισωμάτων, με τα οποία μπορούμε να δούμε αν κάποιος έχει περάσει την νόσο ή όχι. Αυτό βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις ιώσεις, στην ίωση από τον κορονοϊό, να έχουμε υψηλούς τίτλους αντισωμάτων. Επομένως, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να έχουμε χαμηλούς τίτλους αντισωμάτων σε ασθενείς που έχουν περάσει την νόσο. Άρα, αυτό πότε επιβάλλεται να γίνει? Δηλαδή, εγώ αν πάω τώρα να κάνω ένα τεστ, θα πρέπει να κάνω το μοριακό ή να πάω σε αυτό των αντισωμάτων που μου λέτε? Δεν ξέρω αν έχει αξία να δει κανείς κατά πόσο έχει νοσήσει στο παρελθόν, δηλαδή αν έχει περάσει την νόσο πριν από 3-4 μήνες. Άρα αυτό είναι για να δω εάν είχα νοσήσει στο παρελθόν. Ναι, δεν ξέρω πόση αξία έχει αυτό με το δεδομένο. Ακαδημαϊκή, ότι καλά λέει ένας συνάδελφος εδώ, μια ακαδημαϊκή προσέγγιση του θέματος. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα εάν είμαι ή αν δεν είμαι θετικός και να είναι και αξιόπιστο. Αυτό είναι αξιόπιστο? Θεωρώ ότι τα τεστ αντισωμάτων δεν έχουν την αξιοπιστία που θα θέλαμε. Χρησιμοποιούνται. Εγώ θεωρώ ότι είσαστε ιδιαίτερα ειλικρινείς. Επιδημιολογικές μελέτες. Και εγώ θεωρώ ότι είσαστε ιδιαίτερα ειλικρινείς, κύριε καθηγητά, και μας βγάζετε από μια πάρα πολύ δύσκολη θέση με την επιστήμη. Γιατί είδαμε και το κρασγερόπλιο που ήταν το πηγενέλα, είδαμε τι έγινε. Και το Βεζάρδινο που είναι στην εντατική. Πάμε τώρα στα rapid test. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία. Εδώ έχουν ακουστεί πολλά για τα rapid test. Όπως και εγώ έχω μιλήσει με γιατρούς,
Άλλος μου λέει, δεν αξιόπιστα, Παπαδάκη. Ένα 60-70%. Αλλά το λίγο έγκυο στην ιατρική δεν υπάρχει και ούτε στη ζωή. Τι είναι τα rapid test και πόσο αξιόπιστα είναι? Τα rapid test είναι δοκιμασίες οι οποίες ανιχνεύουν πρωτεΐνες του ιού απευθείας από το φάριγγα, με λήψη δηλαδή ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρήσματος, όμως δεν έχουν την ευαισθησία που έχει το μοριακό τεστ. Η ευαισθησία του, όπως είπατε, φτάνει μεταβίαση εκεί γύρω στο 60-70%. Τι λέτε τώρα, κύριε καθηγητά? Όπως γνωρίζουμε από άλλες λοιμώξεις βεβαίως, έτσι, γιατί ακόμα για τον κορονοϊό δεν έχουν δοκιμαστεί πλήρως. Αλλά εδώ έχετε υπολογίζουμε να έχουν παραπλήσια ευαισθησία. Έχετε πλήρης επιβεβαίωση. Λέτε, λέει ένας επιστήμονας, ότι αυτά έχουν μία αποτελεσματικότητα που φτάνει μεταβίαση στο 70%. Όπου μπορεί να είναι και πολύ πιο χαμηλή, μπορεί να είναι και 50, μπορεί να είναι και 40. Έχει να κάνει ενδεχομένως, κύριε καθηγητά, και με τα συμπτώματα που έχει κάποιος, ή δεν παίζουν ρόλο? Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερα συμπτώματα έχει κανείς, τόσο περισσότερο πιθανό είναι το rapid test να βγει θετικό. Άρα λοιπόν, αν εγώ είμαι ασυμπτωματικός, θα είναι ακόμα πιο χαμηλά τα ποσοστά αξιοπιστίας. Ακριβώς. Τι λέτε τώρα? Ακριβώς. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ακούγονται πράγματα για πρώτη πολύ φορά. Πολύ σημαντικά. Ναι. Η ανάλυση που κάνετε, κύριε καθηγητά, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ναι, φυσικά, ένα παράδειγμα. Ο κόσμος είχε στραφεί στα γρήγορα τεστ. Και στους μετανάστες, αυτά κάνουν. Φυσικά. Μπορεί δηλαδή να είμαστε μία ομάδα 10 ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν στον ίδιο χώρο. Και λέμε, πάμε να κάνουμε ένα rapid test. Αυτοί εμείς οι 10 που δουλεύουμε στον ίδιο χώρο. Μπορεί λοιπόν να μας βγάλει τους θετικούς και είμαστε δίπλα-δίπλα, ο ένας πάνω στον άλλον. Που σημαίνει ότι ο ένας έχει μεταδώσει, χωρίς να έχουμε παίρνει και μέτρα προστασίας. Να βγάλει τους 6 θετικούς, τους 4 να τους βγάλει αρνητικούς. Κάπως έτσι το λέω χοντροκομμένα. Ακριβώς. Έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα να χάσουμε φορείς του ιού. Και να έχουμε μάλιστα την εντύπωση ότι αυτή είναι αρνητική. Γιατί όταν θα πάρεις ένα αρνητικό αποτέλεσμα, καθησυχάζεσαι και νομίζεις ότι είσαι αρνητικός. Και κυκλοφορείς. Και το ερώτημα το σημαντικό και το κρίσιμο, όχι γιατί το θέτω εγώ, αλλά προκύπτει από τα πολύ σημαντικά που λέτε εσείς. Κάνω ένα rapid test και με βγάζει θετικό ή αρνητικό. Για να είμαι σίγουρος όμως, πρέπει να κάνω και μοριακό. Λέω κουταμαρές. Στο αρνητικό αποτέλεσμα δεν μπορεί, να το πω καλύτερα, στο αρνητικό αποτέλεσμα θα είστε λίγο πιο σίγουρος με το μοριακό αποτέλεσμα παρά με το αντιγονικό. Στο θετικό αποτέλεσμα όμως έχουμε καλή ειδικότητα για το rapid test. Δηλαδή είδατε το θετικό και στο αποτέλεσμα όμως. Το αξιολογούμε. Είδατε τι έγινε και στο Κουρασιερόπλιο. Τους βγάλαν αρνητικούς και μετά βγήκαν όλοι αρνητικοί. Στο Κουρασιερόπλιο ήταν λίγο διαφορετική η περίπτωση, διότι εκεί φαίνεται ότι έχουμε κάποια αστοχία σε σχέση με το συγκεκριμένο μοριακό τεστ που χρησιμοποιήθηκε. Δεν έχει να κάνει με το αν ήταν αντιγονικό ή μοριακό. Θεωρώ ότι ήταν μοριακό το τεστ, απλώς υπήρξε μια αστοχία που βεβαίως έχει να κάνει και με το εργαστήριο το οποίο εφαρμόζει τη μέθοδο. Έτσι πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να γίνει έλεγχος στα εργαστήρια. Τα εργαστήρια τα οποία εφαρμόζουν. Έλεγχος στα εργαστήρια. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Θεωρώ ότι το θέμα της ημέρας ήταν οι δικές σας απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Κύριε Σπανάκη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.